με τον αντισταγματάρχη ένα αποστρατεία των ειδικών δυνάμεων, τον εξαιρετικό στις αναλύσεις του, ψυχρά, μπορεί να φαίνονται κοινικά, αλλά στον πόλεμο, σας το έχω ξαναπεί, στρατιωτικοί είναι οι πρώτοι που δεν θέλουν πόλεμο. Όταν ξεσπάει ο πόλεμος όμως, είναι υποχρεωμένοι να αναλύουν την κατάσταση ψυχρά, όχι με το συναίσθημα, αντιλαμβάνονται τι γίνεται, ότι τα πρώτα θύματα του πολέμου, πέρα από την αλήθεια, είναι οι κοινοί θνητοί, ο άμαχος πληθυρ, τα ξέρουν αυτά, δεν είναι ότι δεν τα ξέρουν, αλλά καλούνται να αναλύσουν άλλα δεδομένα. Τα λέω αυτά για κάποιους που έχουν άποψη στο δημόσιο λόγο, γιατί βγαίνουν στρατιωτικοί και αναλύουν τα επιχειρησιακά πεδία. Δηλαδή, ποιος ακριβώς να βγει, ρε παιδιά, για να ξέρω. Να βγω κι εγώ με προσομοιώσεις, τάγκς και να λέω τι. Αυτά που διαβάζω από τα πρακτορία, τα 2-3 που ελέγχουν τα πάντα, ένθεν κακήθεν. Καλημέρα, κύριε Σκιαδά. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαχίνη και στους ακροατές. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, σε αυτό το χρονικό διάστημα που βρισκόμαστε από την 24η Φεβρουαρίου, ποια είναι η εντύπωση που έχετε σχηματίσει πια για το θέατρο των εξελίξεων, των αιματηρών βεβαίως, σε ένα πόλεμο, και πού κλείνεται περισσότερο, για να αντιληφθούμε στρατιωτικά, ψυχρά, κοινικά αν θέλετε, το τι κατά τη γνώμη σας συμβαίνει? Όπως σας είχα πει και παλαιότερα, εφόσον οι επιχειρήσεις δεν σταμάτησαν με κατάλληλες ενέργειες διπλωματικές τις πρώτες ημέρες και υπήρξε η κλιμάκωση και συνεχιζότανε η επιχειρήση επί του πεδίου της μάχης, σας είχα πει ότι θα υπάρχει μια χειροτέρευση των καταστάσεων και θα δούμε πράγματα, θα δούμε την άσχημη πλευρά του πολέμου. Αυτό πράγματι το βλέπουμε σιγά σιγά να εξελίσσεται. Οι άμαχοι φυσικά είναι αυτοί που είναι τα μεγάλα θύματα. Βλέπω ότι σταθερά τώρα υπάρχει μια προσπάθεια από την ρωσική πλευρά σε χτυπήματα υποδομών. Δηλαδή έχει αρχίσει τώρα ένα χτύπημα το οποίο δεν ξέρω κατά πόσον θα βοηθήσει το στρατιωτικό κομμάτι. Έχει μια λογική όταν χτυπάς υποδομές, κάψιμα, σημεία συγκοινωνιακούς κόμβους. Έχει μια λογική ότι καταστρέφεις ή αποδυναμώνεις πολεμικές δυνατότητες του αντιπάλου. Στην πραγματικότητα όμως τώρα νομίζω ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι ότι η Ρωσία με κάποιο τρόπο τώρα βυθίζει όλο και πιο βαθιά οικονομικά την Ουκρανία. Βλέπω ότι εξακολουθούν και γίνονται στοχευμένα χτυπήματα με βλήματα Hellfire, αντίστοιχες ρουκέτες που καθοδηγούνται με λέιζερ σε κτίρια, και δεν ξέρω για ποιο λόγο πάρα πολλοί σχολιάζουν ότι είναι λάθος ή αστοχίες ή χτυπήματα που γίνονται με βλήματα πυροβολικού ή δεν ξέρω τι άλλο, ας πούμε, που λένε. Δεν ισχύουν αυτά. Είναι ρουκέτες, είναι κατευθυνόμενες με λέιζερ και γίνονται στοχευμένα χτυπήματα σε ορόφους συγκροτημάτων, κτηριακών συγκροτημάτων. Αυτό μου δείχνει ότι υπάρχει μια πληροφόρηση και κυνηγούνται συγκεκριμένοι στόχοι. Τώρα οι στόχοι αυτοί είναι διοικήσεις, είναι σημεία τα οποία συγκεντρώνεται προσωπικό. Πάντως υπάρχει λόγος να χτυπηθούν συγκεκριμένοι τέτοιοι στόχοι. Και άρα για σας δεν είναι στο... με σκοπό να σκοτώσει τους αμάχους του τετάρτου ορόφου μιας συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Ο λόγος για να πάει ένα κατευθυνόμενο βλήμα εκεί είναι σαφώς, υπάρχει κάποια μεγαλύτερη στρατηγική αξία στόχος. Άρα για σας δεν είναι χτυπήματα, όχι ότι δεν υπάρχουν και τέτοια, αλλά κατά μείζωνα λόγο είναι χτυπήματα βάσει σχεδίου, όχι στο κουτούρου. Αυτό λέτε? Ναι. Σίγουρα εξυπηρετούν σχέδιο και δεν είναι τυχαίο. Να σας δώσω να καταλάβετε από κάποια πράγματα τα οποία μας οδηγούν σε αυτά τα συμπεράσματα. Ανακοινώνονται ότι, παράδειγμα το Κίεβο που είναι μια πολύ μεγάλη πόλη, ότι όλες οι βραδινές ώρες για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, σχεδόν 2 ημερών, υπήρχε τις νυχτερινές ώρες πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας. Αυτό τι μας δείχνει? Την ημέρα είναι πολύ πιο εύκολο να ελέγξεις μεγάλες, ακόμα και σε πόλεις, να ελέγξεις κινήσεις ανθρώπων. Όταν υπάρχει σκοτάδι, η δυσκολία αυτή μεγαλώνει και θες πολύ περισσότερο προσωπικό. Όταν δεν το έχεις, αναγκάζεσαι να πας σε συνθήκες απαγόρευσης κυκλοφορίας. Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί υπάρχουν προφανώς κάποιοι οι οποίοι είτε είναι Ρώσοι μαχητές, είτε εξυπηρετούν ρωσικούς σκοπούς, έχουν κάποιο φορητό καταδείκτη λέιζερ,
γνωρίζουν, έχουν την πληροφόρηση, ζουν δηλαδή εκεί, γνωρίζουν κάποιους στόχους και όταν τους καταδεικνύουν και ενημερώσουν, είναι εύκολο μετά, πάρα πολύ εύκολο, με ένα, με μια πτήση ελικοπτέρου και άφηση ενός έξυπνου όπλου να χτυπηθεί ο στόχος. Γι' αυτό αναγκάζονται και κάνουν, προβαίνουν σε αυτές τις κινήσεις, που κατά πόσον όμως έχουν επιτυχία, αυτό δεν το ξέρουμε. Σας είπα, τα συμπεράσματα θα βγουν μετά τη λήξη του πολέμου, γιατί τώρα οι πληροφορίες δεν είναι ακριβείς και αληθινές. Το έχετε πει πολλές φορές αυτό. Κύριε Σκιάδα, πείτε μου, παρατηρώ ότι τουλάχιστον στις αναλύσεις που γίνονται από τα δυτικά επιτελεία, γιατί από τα ρωσικά λίγα μαθαίνουμε πέρα από τις επίσημες ανακοινώσεις, η αλήθεια είναι αυτή, ότι όλοι μιλούν για μία αναδίπλωση, δεν ξέρω αν είναι σωστή έκφραση, αναπροσαρμογή να το πω έτσι, των στρατιωτικών κινήσεων της Ρωσίας. Δηλαδή λένε ότι η χθεσινή ανακοίνωση του αναπληρωτή Υπουργού Άμυνας ότι μειώνουμε τις επιθέσεις στο Κίεβο στρατιωτικά και την παρουσία μας, στην ουσία υποκρύπτει ότι στρέφουν το ενδιαφέρον τους κάπου αλλού. Το σημερίζεστε? Μπορεί να είναι μια κίνηση παραπλάνησης? Δεν τους βγαίνει το Κίεβο? Δεν ήταν εξ αρχής το Κίεβο στοχεύσεις τους και η υπερέκταση ήταν για να ασφαλίσουν, κοινικό ακούγεται, αυτό που επιδιώκουν, τις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας? Πώς το βλέπετε εσείς όλο αυτό? Ναι, πράγματι, για να πεις ότι μια κίνηση που γίνεται επί του πεδίου επιχειρήσεων, ότι εξαναγκάστηκε κάποιος να την κάνει, πρέπει να γνωρίζεις ποιος είναι ο στρατηγικός σου στόχος, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετώπισε που ίσως δεν τα είχε ζυγίσει πολύ καλά και αναγκάστηκε να κάνει αυτή την αναδίπλωση. Δεν ξέρω αν το Κίεβο ήταν από την αρχή ο στρατηγικός στόχος της Ρωσίας. Και θα το θέσω ως εξής. Νομίζω ότι σε χρόνο αρκετά νωρίτερα θα μπορούσε να έχει πετύχει ακόμα πιο καλή, πιο καλό κλείσιμο του Κιέβου, να το έχει δηλαδή σε πολιορκία αρκετές ημέρες νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ο έλεγχος των ανατολικών εδαφών, όπως και της νότιας πλευράς του κομματιού, δηλαδή της θάλασσας και των λιμανιών, όσο διατηρείται αυτό το κομμάτι, δεν δέχεται πίεση, θεωρώ ότι εξυπηρετεί τους στόχους και από εκεί και πέρα υπάρχει μία αναμονή, γιατί το να κάνεις μία αναδίπλωση κάποια χιλιόμετρα πίσω, να έχεις τις δυνάμεις και δεν ξέρουμε στον χρόνο αυτόν που κάνει πίσω με τι νέες εφεδρίες θα ενισχυθούν, γιατί δεν είπε ότι δεν θα φέρω νέες εφεδρίες. Δεν ξέρουμε κατά πόσον αυτά, ποιοι είναι οι στόχοι, γιατί όπως όλοι μάθαμε, τέλειωσε η πρώτη φάση. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσες φάσεις επακολουθούν. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια και με σιγουριά ότι αυτή ήταν μια κίνηση η οποία την κάνει εξαιτίας κάποιων προβλημάτων. Μπορεί και αυτή ακόμα να ήταν προσχεδιασμένη. Τώρα, από την άλλη πλευρά, θυμάμαι σε μια προηγούμενη συνομιλία μας που είχατε πει ότι ένας κρίσιμος δείκτης στην αντίσταση των Ουκρανών είναι η αναπλήρωση των δυνάμεων σε έψυχο δυναμικό, οι εφεδρίες. Εκεί είπατε υπάρχει ένα θέμα. Παίρνω δύο δεδομένα. Με βάση αυτά που ακούμε πάντα, έτσι, κρατώντας πολλές πισινές, ότι το πιο καλά εκπαιδευμένο τακτικό προσωπικό των Ουκρανών βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Ντομπάς. Αν δεν απαγκεστρωθεί, αν για κάποιο λόγο συνθηκολογήσει, αυτό δημιουργεί, με βάση αυτό που μας έχετε πει, περισσότερο προβλήματα στις εφεδρίες. Είναι τελικά κλειδί για την Ουκρανία και ο χρόνος κάποια στιγμή θα μετρά πολύ πιο γρήγορα αντίστροφα στην όποια αντίσταση ηρωική προβάλλει? Βέβαια, βέβαια. Οι εφεδρίες είναι σημαντικό κλειδί. Πρέπει να έχει προσχεδιαστεί από την αρχή, γιατί το κομμάτι των εφεδριών, τώρα που αρχίζει και γίνεται σιγά σιγά η κόπωση του στρατού, των κομματιών που καθημερινά είτε ενεργούν, είτε επιθετικά, είτε κάποια άλλα κομμάτια είναι σε διαρκή άμυνα και εγρήγορση, η εμπλοκή των εφεδριών, οι οποίες θα είναι ισότιμης αξίας και θα μπορούν να επιφέρουν πλήγματα, είναι πολύ σημαντική. Αντιθέτως βλέπουμε ότι η Ουκρανία αυτή τη στιγμή, και μέσω του Προεδρού της και επίσημα
έχει προσπαθεί να πείσει ξένους να πάνε να πολεμήσουν, το οποίο αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι κοινής απελπισίας. Δηλαδή, ακόμα και αν έρθουν στρατιώτες, το να έρθει ένας Καναδός, ένας Αμερικανός, ένας Γάλλος και ένας Άγγλος, το μοναδικό που θα καταφέρουμε θα να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα έχει την τύχη που έχουν και τα αντίστοιχα ανέκδοτα που εμπλέκονται διαφορετικές εθνικότητες. Για να κάνεις ένα κομμάτι να είναι τακτικό και να μπορέσει να επιτύχει κάτι σε πεδίο μάχης, πρέπει να έχει προπονηθεί, να έχει συνυπάρξει και να έχει την ίδια εκπαίδευση. Άτομα, ακόμα και αν υπήρξαν στρατιώτες σε διαφορετικούς στρατούς, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να συνυπάρξουν και να καταφέρουν να συντονιστούν και να επιτύχουν αποτελέσματα. Οπότε, στο κομμάτι αυτό, η Ουκρανία από την αρχή είχε πρόβλημα και το πρόβλημα, όσο παραμένουν οι πολεμικές επιχειρήσεις, τα προβλήματα θα αυξάνονται. Άρα, για σας, βλέπουμε, ναι. Και έχουν αρχίσει οι μορφές, αυτό που λέμε θηριωδία του πολέμου. Αυτά που βγήκαν τα βίντεο με τους πυροβολισμούς και τα λοιπά, τα οποία πρέπει να το περιμένουμε. Γιατί αρχίζει τώρα τα προβλήματα τα ψυχολογικά. Λέει εδώ κάποιος, ακούγοντας τον κύριο Σκιαδά, αναρωτιέμαι μήπως τελικώς η προέλαση αρχικά που φάνηκε να είναι γρήγορη προς το Κίεβο εξυπηρετούσε τον πολιτικό στόχο, με λάθος εκτίμηση των Ρώσων, ότι θα πέσει η κυβέρνηση, αλλά ο πραγματικός στρατιωτικός στόχος είναι τα ανατολικά και τα παραθαλάσσια σημεία. Δεν νομίζω ότι ο στόχος της Ρωσίας, εφόσον μπήκε σε πολεμικές επιχειρήσεις, ήταν να πέσει μια κυβέρνηση. Το να πέσει μια κυβέρνηση, οι υπερδυνάμεις ξέρετε ότι έχουν δυνατότητες με ομάδες που έχουν από πίσω με πράκτορες και με κατάλληλες οικονομικές κινήσεις να δημιουργήσουν προβλήματα και να πέσουν κυβερνήσεις χωρίς να μπουν στη διαδικασία πολέμου. Από τη στιγμή που μπήκανε μέσα πολεμικά, σίγουρα υπήρχε το κομμάτι της εδαφικής κατάκτησης. Μάλιστα. Και όταν βλέπω εγώ ότι στους χάρτες της Ουκρανίας δείχνει ότι το ανατολικό κομμάτι είχε βιομηχανίες, όταν υπάρχουν λιμάνια τώρα τα οποία έχουν κατακτηθεί και κομμάτια γης τα οποία είναι έφορα, νομίζω ότι είναι προφανή και τα κέρδη. Μάλιστα. Άλλος ακροατής, ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα, λέει στον κύριο Σκιαδά. Θέλω να μου λύσει μια απορία. Με το ψυχρό μυαλό και όχι μπαίνοντας στο συναίσθημα, αν λάβουμε υπόψη άλλες επιχειρήσεις στο παρελθόν, άλλους πολέμους δηλαδή, και βάλουμε στην εξίσωση το μέγεθος, την έκταση από τη μια της Ουκρανίας και του πληθυσμού, συν του γεγονότος ότι το πολύ βαρύ οπλικό σύστημα δεν έχει πολύ χρησιμοποιηθεί, η ανθρωπιστική κρίση θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη. Θα μπορούσε, δεν ήταν μεγαλύτερη, βέβαια. Θα μπορούσε, λέτε. Βέβαια. Βέβαια και όπως βλέπετε, η Ρωσία νομίζω σε αυτό το κομμάτι, σας είπα ότι όλα έχουν συνυπολογιστεί. Ένας πόλεμος δεν τον ξεκινάμε ξαφνικά. Προσχεδιάζεται, μελετιώνται όλες οι παράμετροι. Οι παράμετροι είναι από το καθαρά κομμάτι το στρατιωτικό, μέχρι οικονομικά, μέχρι και συνέπειες στον πολιτισμό. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν μελετηθεί και σίγουρα το ότι δημιουργείται μια επισητιστική κρίση αυτή τη στιγμή, γιατί γνωρίζαμε πολύ καλά ότι η Ουκρανία εξυπηρετούσε συγκεκριμένες αγορές, σίγουρα αυτά αποτελούν μηνύματα. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο τώρα ο επιτιθέμενος, παρόλο που είπαμε δεν μας αρέσει και δεν θα έπρεπε να ξεκινάνε πόλεμοι, παρόλα αυτά δείχνει με έναν άλλο τρόπο την δύναμή του σε κάποιους λαούς. Όπως κάποιοι τη δείχνουν στον ταμπλό του χρηματιστηρίου, υπάρχουν και κάποιες άλλες δυνατότητες. Δυστυχώς δεν μας αρέσει, αλλά μέσω πολεμικών επιχειρήσεων επιβάλλεται και σε μικρότερους και δείχνει λίγο την δύναμή του. Πριν σας αποδεσμεύσω, κύριε Σκιαδά, υπάρχει κάτι σε αυτό αμυγό στο πολεμικό μέτωπο που σας έχει προκαλέσει εντύπωση και που δεν έχει πολύ συζητηθεί, που δεν το έχετε ακούσει, αλλά που είναι μία παράμετρος που αναδεικνύεται και πρέπει να ληφθεί υπόψη, ιδίως για τις ιδιαιτερότητες που αφορούν τη δική μας πατρίδα? Εκείνο που σας είπα μου κάνει λίγο εντύπωση είναι το ότι με κάποιο τρόπο τώρα, ενώ βλέπουμε η Τουρκία, εγώ πάντα με ενδιαφέρει, σας είπα, σαν ένα στρατιωτικό κοιτάω
βλέπω, μελετάω τι γίνεται στο εξωτερικό, αλλά όλα τα μεταφέρω. Το μάτι μου είναι πάντα στη χώρα στην οποία ζω, διαβιώ και με ενδιαφέρει. Μιλούσαμε συνεχώς για μια Τουρκία η οποία είχε προβλήματα οικονομικά. Άλλοι λέγανε για είναι πολύ κοντά σε ένα οικονομικό κράχ. Εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άμεσα και προφανή κέρδη στην Τουρκία. Βλέπω ότι οι χώρες, ακόμα και της Ευρώπης, εκεί που πριν λίγο καιρό όλοι καταδικάζανε και λέγανε είναι αδύνατο να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοια προβλήματα που έχει, συμπεριφορές κτλ., τώρα την αποδέχονται με επίσημα χείλη ως εγγυήτρια δύναμη. Βλέπω ότι γίνεται ένα παιχνίδι στο οικονομικό κομμάτι με άμεσα προφανή κέρδη ως προς την Τουρκία, και αντιθέτως βλέπω ότι ενώ εμείς είμαστε παρατηρητές αυτών των καταστάσεων, οι προσπάθειες βελτίωσης της δικιάς μας κατάστασης για να μην βρεθούμε σε άσχημα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ μικρές. Εγώ αυτό βλέπω, προχωράμε πολύ αργά και με ανησυχεί. Και όσο ακούω τώρα και για το κομμάτι αυτό που έχει αρχίσει αυτός ο νέος όρος ουδετεροποίηση εδαφών, πιστεύω το ακούτε συνέχεια τώρα στην Ουκρανία, να γίνουν λέει ζώνες ουδέτερες κτλ., συνέχεια το μυαλό μου πηγαίνει στην επιθυμία της Τουρκίας για ουδετερότητα των ελληνικών νησιών. Τα οποία ελληνικά νησιά, να θυμίσω, είναι σαν πλωτά αεροπλανοφόρα και απομακρυσμένα από το κομμάτι της στερεάς Ελλάδας. Και αν υπάρξει ποτέ τέτοιο κομμάτι, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα σαν να βάζεις ένα χαρτί μια υπογραφή ότι το κομμάτι αυτό είναι έτοιμο προς παραχώρηση. Αυτά με ανησυχούν. Σαφέστατος. Κύριε Σκιαδά, θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.